Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μια πολιτική συζήτηση. Εδώ ανοίγουμε τη θεματική με φόντο τις εκλογές στις 25 του Ιούνιου με τον κύριο Χρήστο Σπύρτζη, πρώην υπουργό και υποψήφιο βουλευτή Ανατολικής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Βρίσκεσαι στην Κρήτη και με αφορμή τη σημερινή ομιλία του Προέδρου Αλέξη Τσίπρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Σωστά. Ναι, σωστά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε μια γενική ερώτηση, μια γενική τοποθέτηση με φόντο και τις εκλογές στις 25 του Ιούνιου. Στο κομμάτι, ποιο είναι το διακύβευμα της δεύτερης κάλπης? Ξεχωριστές εκλογές, μια νέα εκλογική διαδικασία. Το διακύβευμα έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με την πρώτη εκλογική αναμέτρηση? Κύριε Παναγιωτόπουλε, το έχει πει και η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι κάλπες στις επόμενες εκλογές σε 15 μέρες είναι άδειες. Και η προοδευτική παράταξη, να ξέρετε, είναι 7 ψυχοι. Εμείς είμαστε το κόμμα που εκπροσωπούμε αυτή την προοδευτική παράταξη. Και είμαστε ο μόνος χώρος που έχουμε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας, που είναι στον αντίποδα, ακριβώς τον αντίποδα, σε σχέση με το πρόγραμμα διακυβέρνησης που έχει η Νέα Δημοκρατία. Κύριε, χαρακτηριστικά το οποίο ποια είναι? Είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, είναι το κράτος δικαίου, είναι να έχουμε στο επίκεντρο των πολιτικών τον άνθρωπο και την κοινωνία και όχι λίγες μεγάλες εταιρείες, είναι το κοινωνικό κράτος, η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία, πολύ σημαντική διαφοροποίηση. Είναι το πώς προστατεύεις την κοινωνία από τις διαθέσεις της ανεξέλεκτης αγοράς. Είναι ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο για την οικονομία μας, τελείως διαφορετικό από αυτό που έχει επικρατήσει και τελείως διαφορετικό από την αναδιάθρωση που προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να εφαρμόσει στη χώρα. Κύριε Σπύρτζη, με το ίδιο πρόγραμμα κατεβήκατε στις πρώτες εκλογές, με το ίδιο πρόγραμμα κατεβαίνετε και στις δεύτερες εκλογές. Και ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δεν πίστηκε ο κόσμος ότι αξίζεται να βρεθείτε στην κυβέρνηση και πραγματικά γνωρίσετε μια συντριβή με 20 μονάδες? Καταρχάς, γιατί δεν έγινε συζήτηση για το πρόγραμμα. Και εμείς, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν έχουμε την υπεροχή που έχει η Νέα Δημοκρατία στην επικοινωνιακή πολιτική, στο να θέτει την ατζέντα της σε όλα τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ξέρετε τώρα αυτό. Θα πει κάποιος στις εκλογές του 2015, του 2016 είχατε αυτή την επικοινωνιακή υπεροχή. Και πώς έγινε τότε? Θα σας πω. Δεν την είχαμε, αλλά δεν είχαμε κυβερνήσει κιόλας. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, Προοδευτική Συμμαχία, είναι ένα κόμμα που έχει εμπειρία, έχει την οριμότητα, η πρόταση, η κυβερνητική πρόταση που έχουμε, να μπορεί να είναι τέτοια που να είναι ρεαλιστική, εφαρμόσιμη. Το 2015 παραδεχτήκαμε ότι και εμείς είχαμε, αν θέλετε, στη σκέψη μας, άλλα πράγματα που πολλές φορές μας οδήγησαν στο να κάνουμε λάθος εκτιμήσεις και λάθος προτάσεις. Μπήκαν κάποια αυτοκόλλα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ στο παραένα που επηρέασαν βέβαια, το εκλογικό αποτέλεσμα? Βέβαια, και λάθη επικοινωνιακά γίνανε και λάθη, αν θέλετε, στρατηγικές γίνανε. Και λάθη θέσεων. Με φταίξιμο? Με φταίξιμο. Του ίδιου του Προέδρου? Όχι. Δεν νομίζω ότι. Ποιος καθορίζει τις στρατηγικές αυτές τις περιπτώσεις, θα πει κάποιος? Τα όργανα του κόμματος. Να σας πω, και όχι μόνο. Και η αντίληψη που υπάρχει πολλές φορές και οι δογματισμοί, αν θέλετε, που υπάρχουν, οι οποίοι δεν επιτρέπουν να δεις καθαρά μερικά πράγματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στις βασικές αρχές όλου του προοδευτικού κόσμου και των αριστερών κομμάτων και των κεντροαριστερών είναι η απλή αναλογική. Ήταν μια πρόταση λοιπόν για την προοδευτική διακυβέρνηση που διαπερνά, αν θέλετε, τον προοδευτικό κόσμο, αλλά που δεν βρήκε ανταπόκριση από κανέναν. Εδώ λοιπόν εμείς έπρεπε αυτό να το δούμε. Γιατί για να έχεις προοδευτική διακυβέρνηση, άρα και συνεργασία, σημαίνει ότι έχουν διαμορφωθεί εκείνες οι πολιτικές και κοινωνικές, αν θέλετε, συνεργασίες και συμμαχίες που να το επιτρέπουν. Σε αυτό βέβαια έχουν ευθύνη και τα υπόλοιπα κόμματα. Έχει και το ΚΙΝΑΛ επίσης. Διότι δεν μπορεί να αφήνεις ανοιχτή έστω και μία χαραμάδα, κατά τη γνώμη μου, όταν είσαι προοδευτικός άνθρωπος ή προοδευτικός χώρος,
να λες μπορεί να συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία πριν τις τελευταίες εκλογές, μπορεί και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να μην είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μην είναι και ο Αλέξης Τσίπρας. Μοιάζει περισσότερο, ξέρετε, με τακτικισμό και όχι με μια συγκροτημένη, κατά τη γνώμη μου, αλλά και φερέγγια στάση προοδευτικού κόμματος και δημοκρατικού κόμματος. Είναι τακτική η επίθεση το τελευταίο χρονικό διάστημα προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί? Έχει ενταθεί κατά κάποιο τρόπο. Πού το είδατε αυτό? Δεν έχει ενταθεί αυτό? Όχι. Δηλαδή αναφορές γίνονται το ίδιο και προς τη Νέα Δημοκρατία και προς το ΠΑΣΟΚ. Εγώ, παραδείγματος χάρη, με την ίδια ένταση και δημοσιογραφικά σας το παράθετο. Ναι, εγώ παραδείγματος χάρη δεν έχω πει το όνομα Νίκος Ανδρουλάκης, παρότι το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Και πιστέψτε με, αν ήταν να κάνω επίθεση, θα την έκανα. Εντάξει, επίθεση εντός εισαγωγικών. Άλλο καταλαβαίνετε πώς το. Ναι, ναι, και εσείς καταλαβαίνετε πώς το λέω όμως. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αλλά... και ο Αλέξης Τσίπρας τέθηκε επικεφαλής του ψηφοδελτίου στο Ρέθυμνο, σωστά, εκεί που έχασε την έδρα από το ΠΑΣΟΚ. Ίσως για λόγους τακτικής, για λόγους να δώσει μια παραπάνω όθηση. Γιατί έχασε την έδρα από το ΠΑΣΟΚ. Η υποψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου μας στο Ρέθυμνο, σηματοδοτεί την προσπάθεια που πρέπει να γίνει συνολικά στην Κρήτη. Εγώ νομίζω λοιπόν, και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό και συναισθηματικά αν θέλετε, αλλά και πολιτικά, δεν έχουμε κανένα ανταγωνισμό με τον ΠΑΣΟΚ. Εμείς δεν λέμε, δεν είναι ο στόχος μας το κοινάλ ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν είναι ΠΑΣΟΚ. Και σας το λέω αυτό κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί εγώ προέρχομαι από το ΠΑΣΟΚ και όσοι μεγαλώσαμε και διαπαιδαγωγηθήκαμε στο ΠΑΣΟΚ, να είστε σίγουροι ότι δεν θα αφήναμε ποτέ καμία χαραμάδα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και δει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επομένως, το κοινάλ ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε την άποψή μου, δεν είναι επίθεση αυτό. Για μας δεν είναι ανταγωνιστικό, δεν είναι στόχος μας να έχει μικρότερο ποσοστό. Εμείς δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε όταν αθρηστικά ο προοδευτικός κόσμος της χώρας, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το ΚΙΝΑΡ και το ΚΚΕ δεν φτάνει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ λοιπόν πρέπει να κινηθούμε σε μια άλλη λογική. Εμείς έχουμε την ευθύνη που έχουμε που δεν μπορέσαμε να δώσουμε την πρότασή μας, το σχέδιό μας, να το κατανοήσει ο κάθε συμπολίτης μας και είχαμε και λάθος πρόταση σε σχέση με την απλή αναλογική και την προοδευτική διακυβέρνηση. Έγιναν λάθη από στελέχη μας και μάλιστα σε σημεία που έχουμε, αν θέλετε, πονέσει κοινωνικά στρώματα, όπως το ασφαλιστικό, που δεν έχουν καμία σχέση με την πρότασή μας, με το πρόγραμμά μας, που είναι και κοστολογημένο και ξεκάθαρο σε σχέση και με τη φορολόγηση και με τις ασφαλιστικές εισφορές και με τις συντάξεις. Και είναι ξεκάθαρο ακριβώς την ανάποδη κατεύθυνση. Είναι ξεκάθαρο ότι η δική μας πρόταση είναι να μειωθεί η φορολογία, είναι να μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας και να αυξηθούν οι μισθοί, να αυξηθούν οι απολαβές των μεσαίων και χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων, να πάρει ανάσα η αγορά, να έχουμε ένα διάταξη του Ταμείου Ανάκαψης, άρα να βοηθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και όχι 5-6 μεγάλες, να τονώσουμε τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις για να πάμε σε μια αναδιάταξη του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, να παράγουμε δηλαδή. Ξέρετε, τα 4 χρόνια που πέρασαν, γιατί δεν έγινε αυτή η κουβέντα από το 19 μέχρι το 23, θέλετε να μου πείτε μια παραγωγική επένδυση που έγινε? Εγώ έχω να σας πω μια τεράστια, 14 δισεκατομμυρίων των εξοπλιστικών προγραμμάτων στη Γαλλία. Η χειρότερη σύμβαση μέχρι σήμερα για τα εξοπλιστικά προγράμματα, είτε από τη Νέα Δημοκρατία, είτε από το ΠΑΣΟΚ, που είχαν και πολλές μαύρες και γκρίζες ζώνες, οι χειρότερες αυτές συμβάσεις λοιπόν προέβλεπαν ότι ένα μεγάλο κομμάτι των εξοπλιστικών συστημάτων θα παράγονταν στη χώρα μας. Έμενε τεχνογνωσία, πολλές θέσεις εργασίας, δούλευαν τα ναυπηγεία, η ΕΑΒ, ιδιωτικές εταιρείες και πολύ μεγάλο εύρος. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία προέβλεψε με 14 δις εξοπλιστικά προγράμματα οι θέσεις εργασίας.
οι επιχειρήσεις που θα εργάζονται για αυτά. Όλα να είναι στο εξωτερικό και όχι στη χώρα. Μάλιστα. Να εστιάσουμε λίγο στην περιφέρεια Κρήτης. Η Νέα Δημοκρατία προτάσει το σχεδιασμό της. Ποιος έχει είναι ο σχεδιασμός της? Το νησί. Εμένα ρωτάτε αυτή τη στιγμή στον σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, εγώ ναι, δεν εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία. Αναφέρεται η Νέα Δημοκρατία ότι το νησί έχει μπει σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Αναφέρει το Καστέλι, αναφέρει το ΒΟΑΚ, αναφέρει τα πράγματα. Και σας ρωτώ, επειδή είχατε και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Υποδομών. Το Καστέλι. Το Καστέλι, βέβαια. Το Καστέλι, τι έκανε στο Καστέλι εκτός από να καθυστερήσει την υλοποίησή του 3 χρόνια. Τι έκανε. Στο Καστέλι, ακόμη και σήμερα, κύριε Παναγιωτόπουλε, από την ενημέρωση που έχω, δεν έχουν βάλει τις προδιαγραφές οι αρμόδιες υπηρεσίες για τα ραντάρ και τα ηλεκτρονικά συστήματα. Γιατί. Το Καστέλι το βρήκανε με ψηφισμένη. Όχι να έχει τελειώσει ο διαγωνισμός, είχε ψηφιστεί και στη Βουλή. Και αφού το καθυστέρησαν, γιατί δεν έβγαλαν μια υπουργική απόφαση που να δίνει την εντολή να ξεκινήσει την άλλη μέρα που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας, καθυστέρησαν πόσο, 2 χρόνια, 2,5. Σε τι φάση είναι εργασίες. Κανονικά το Καστέλι θα έπρεπε σε 1-1,5 χρόνο να έχει ολοκληρωθεί. Τα χωματουργικά δεν έχουν τελειώσει. Λοιπόν. Πάμε στο βορειοϊωνικό άξονα Κρήτης. Είχαμε κάνει 3 διαγωνισμούς, υπήρχε χρηματοδότηση. Να θυμίσω τι έλεγαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Ότι μας κατήγγειλαν που κάναμε 3 διαγωνισμούς, παρότι δημόσια τους εξηγούσαμε και εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης και στα Χανιά και τη Χάραξη και γιατί γίνονται 3 διαγωνισμοί, γιατί δεν μπορούσε από τις τεχνοοικονομικές μελέτες που υπήρχαν να είναι βιώσιμο αλλιώς το έργο. Μας έλεγαν, μας κατήγγειλαν, μας έλεγαν ότι θα κάνουν 1 διαγωνισμό, θα καταργήσουν τους 3. Από τη Σιτία, μάλιστα, μέχρι το Καστέλι Χανίων, είδατε να κάνουν κάτι τέτοιο? Όχι. Μετά μας έλεγαν ότι θα χρηματοδοτήσουν το βόρειο δικό άξονα Κρήτης από τα MPLs και τα ΑΜΦΑΣ. Δεν το χρηματοδότησαν από εκεί. Μετά μας είπαν ότι θα συνδέσουν το διαγωνισμό του βόρειο δικό άξονα Κρήτης και θα το χρηματοδοτήσουν από την Αττική Οδό. Ούτε αυτό μπορούσαν να το κάνουν. Μια εξαγγελία ήταν σαν τις δεκάδες κούφιες σκηνές που έχουν κάνει. Τι κάνανε τελικά? Πείτε μου, τι κάνανε? Ακολουθήσαν το σχεδιασμό που είχαμε εμείς και αλλάξανε 3 πράγματα. Το πρώτο που άλλαξαν ήταν να μπουν διόδια για τους κριτικούς. Το δεύτερο που άλλαξαν ήταν η χάραξη στο Ρέθυμνο για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Και το τρίτο που άλλαξαν ήταν ο προϋπολογισμός για το τμήμα από την Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, που πολλαπλασίασαν το κόστος τους. Για ποιο λόγο? Φτάσαμε 4 χρόνια μετά και δεν έχει γίνει τίποτα. Υπήρχε άλλη θεώρηση από εμάς ότι τα σχήματα που συμμετείχαν και είχαν κριθεί, είχε τελειώσει η πρώτη διαγωνιστική φάση, να υποβάλουν τις γεωτεχνικές μελέτες και αντί να τους υποχρεώσουν να συνεχίσουν αυτό το σχεδιασμό, πλήρωσε το Υπουργείο Υποδομών 2 αναθέσεις μελετών. Θα δούμε τα αποτελέσματα στο τέλος για αυτό που κάνανε. Καθυστέρησαν και εκεί 1,5 χρόνο. Έχασε και το ελληνικό δημόσιο μερικά 1 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί? Αλλά αυτό δεν μας παραξενεύει. Και δεν μας παραξενεύει γιατί είναι η μόνη κυβέρνηση, όχι στη μεταπολίτευση, η μόνη κυβέρνηση και πριν τη μεταπολίτευση, που έχει αναθέσει σε 4 χρόνια 15 δισεκατομμύρια με απευθείας αναθέσεις και με γκρίζες ζώνες στις αναθέσεις αυτές. Μάλιστα. Και για να δώσουμε λίγο στους τηλεθεατές να καταλάβουν τι σημαίνει 15 δις απευθείας αναθέσεις. Και να κλείσουμε αυτό για να... Και να κλείσουμε με αυτό. Αν υπήρχαν κανονικοί διαγωνισμοί, πούμε, για τα έργα, η αγορά είναι στις εκτόσεις της τάξης του 45-50%, 40-50%, εγώ σας λέω ότι θα ήταν 30% η έκπτωση που θα γινόταν σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Μάλιστα. 30% στα 15 δισεκατομμύρια, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι 4,5 δισεκατομμύρια, λοιπόν, δεν θα ήταν στις τσέπες κάποιων συμφερόντων, αλλά θα ήταν στα ταμεία του ελληνικού κράτους. Είναι χρήματα του ελληνικού λαού.
Και επειδή δεν μπορεί να αντιληφθεί κανείς από εμάς τι είναι 4,5 δις, να δώσουμε μερικά μεγέθη. Γιατί μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά. Μάλιστα. Λιγότερο από ένα δις είναι η 13η σύνταξη, που την κατήργησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 3 εκατομμύρια ευρώ κάνει κάθε σχολείο. Άρα καταλαβαίνετε ότι με πολύ λιγότερα χρήματα από 4,5 δις που μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε, θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε και να φτιάξουμε νέα σχολεία, νοσοκομεία που λείπουν, υποδομές που λείπουν, εδώ τα φράγματα που έχει ανάγκη η Κρήτη. Τι περιμένουμε σήμερα από τον Άλεξη Τσίπρα στο Ηράκλειο? Περιμένουμε την πρόταση, να δώσει την πρόταση του κυβερνητικού σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τον τουρισμό. Νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ την οικονομία του νησιού και όλη την Ελλάδα βεβαίως, αλλά και ένα μοντέλο στο πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τον τουρισμό και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως ένα τομέα που βοηθάει την παραγωγική ανασυγκρότηση και τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις. Και όχι ένα τομέα που άναρχα, αν θέλετε, αναπτύσσεται με τα προβλήματα που έχει σήμερα. Είναι ρεαλιστική ανατροπή των 20 μονάδων? Είναι δύσκολο. Δεν καταθέτουμε τα όπλα, δίνουμε τον αγώνα μας και είμαστε αισιόδοξοι, γιατί σε αυτές τις λίγες μέρες έχουν, αν θέλετε, αποκαλυφθεί πάρα πολλά πράγματα. Σε σχέση με το ΕΚΑΒ που πέθαναν γυναίκες σε καρότσα αγροτικού, είναι τραγικό αυτό το πράγμα, που πέθανε έγκυος γυναίκα λίγα χιλιόμετρα από το Σύνταγμα. Σε σχέση με τις δομές δημόσιας υγείας και τις ελλείψεις που υπήρχαν εκεί, που λίγες μέρες πριν μας έλεγε όλη η Νέα Δημοκρατία πόσο καλά τα έχει κάνει μετά την πανδημία, πόσες προσλήψεις έχει κάνει, πόσες μέθη έχει κάνει κτλ. Τα βλέπουμε τώρα. Και βέβαια έχουν αποκαλυφθεί και μια σειρά άλλα ζητήματα στον τρόπο, αν θέλετε, στον αλαζονικό τρόπο που συμπεριφέρονται στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και σε κοινωνικές ομάδες και σε πληθυσμιακές ομάδες. Δηλαδή, μπορεί να δει κανείς και τις δηλώσεις ότι διεκδικούν 180 για να αναθεωρήσουν το Σύνταγμα, χωρίς να έχουν πει και σε ποια άρθρα θέλουν να το αναθεωρήσουν, που είναι πολύ σημαντικό, είναι ζήτημα δημοκρατίας πλέον, και πώς εργαλοποιούν την ΕΕΠ, αλλά και πώς μίλησε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη σε ένα χωριό, σε ένα μουσουλμανικό μειονοτικό χωριό, στη Ροδόπη, εκβιάζοντας ότι αν δεν ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία επί της ουσίας, δεν θα περάσουν καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σπίριτζη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.